Ξεκινήσει, τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, σε διαφορά στην έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας. Θα γίνει μια καλή δουλειά σε διαφορά στην προθέρμανση των ποδοσφαιριστών μέχρι και τις 18 του μήνα, όταν θα αναχωρήσει για την Πολωνία η αποστολή, για το βασικό στέλο της προετοιμασίας, εκεί όπου ως γνωστό και ήθιστε, αλλά και ισχύει να λένε, ότι γίνεται η πραγματική δουλειά σε διαφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά τη ομάδα. Ευελπιστούμε ότι το ρόστερ που θα ακολουθήσει την ομάδα στην Πολωνία θα είναι ένα ρόστερ που δεν θα έχει πολλές ελλείψεις. Θα εργαστούν έντονα όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτό τον τομέα. Μιλάω για τον προπονητή, τον Διευθυντή Ποδοσφαίρου και την Επιτροπή Προγραμματισμού, έτσι ώστε όσες περισσότερες επιλογές εν ώψη της έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων έχει ο προπονητής στα χέρια του, τόσο πιο εύκολο θα είναι το έργο του σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία. Τώρα, κατανοώντας το που θα εστιάσει στην επόμενη ερώτηση, να πω καταρχήν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα διαδικαστικά, στέλνω ότι χθες ήταν εκτός οι διεθνείς, που ήταν με τις εθνικές ομάδες, 6 στο σύνολο, και ο Μιλάνοφ, ο οποίος θα πάει στην Πολωνία. Και επίσης, ναι, δεν ήταν παρόντας ο Καρλάο. Είναι μια περίπτωση η οποία εξετάζουμε την δική μας αντίδραση. Βεβαίως δεν έχουμε ένδειξη ότι δεν θα έρθει ο ποδοσφαιριστής. Θα τον αναμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Είπε ο πρόεδρος θα εφαρμοστούν οι εσωτερικοί κανονισμοί ότι προνοούν αυτόν. Εντάξει, θα τον αναμένετε σε επόμενες μέρες. Δεν έχετε δηλαδή μήνυμα να πει πέρα ότι κύριε δεν ήρθα επειδή θέλω να πάω στη χιόμαδα ή δεν θα έρθω. Ξεκάθαρον αυτό. Δεν υπάρχει. Όμως, από τη στιγμή που μπορεί να αποτελεί παρελθόν, αν και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο αποτελέσει παρελθόν και ο Καρλάου, θα διαφοροποιηθούν οι στόχοι σε ό,τι αφορά στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Εντάξει, δεν θέλω να απαντώ σε σενάρια τέλειο. Αν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική, τότε υπάρχει και απάντηση. Μάλιστα. Πού υπάρχει. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Λεκτάρη. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.